Ποια είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση που αντιμετωπίζεις σε ανθρώπους που γνωρίζεις εκείνη τη στιγμή? Πώς με βλέπετε. Πώς με βλέπετε, γιατρέ. Η πιο κλισέ ερώτηση. Τι χρειάζομαι. Τι χρειάζομαι. Εσύ, μετά από τόσες επεμβάσεις στη γυναικεία κυρίως Καλονή, θα μου πεις, είναι όντως στη γυναικεία κυρίως Καλονή ή είναι και στην αντρική? Όχι, είναι και στην αντρική. Πολύ λιγότερο βέβαια. Τι ποσοστό ανδρών γυναικών? Οι άντρες ακόμα έχουν ταμπού να πλησιάσουν σε τέτοιου είδους γιατρούς. Είναι ταμπού ή είναι πιθανώς επειδή ο άντρας μεγαλώνει χωρίς να τον πειράζει τόσο? Δεν νομίζω. Τελευταία τον πειράζει και ασχολείται περισσότερο. Ίσως παλιότερα δεν ασχολείται τόσο. Ποιας κάστας άντρας όμως? Οι καλλιτέχνες, εμείς οι ματαιόδοξοι μπροστά από τις κάμερες? Πολλές φορές μου το λένε αυτό. Λέει η πλαστική είναι για τους καλλιτέχνες. Και λέω προς Θεού, οι καλλιτέχνες είναι οι λιγότεροι που έρχονται. Διότι αν βάλουμε τον αριθμό αυτών που κάνουν πλαστικές, οι καλλιτέχνες είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πώς είναι οι καλλιτέχνες σε κάθε χώρα? Αρκετοί. Ειδικά στην Ελλάδα. Πιστέψτε με, είναι αρκετοί. Στην Ελλάδα, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι περισσότεροι είναι κόσμος από όλες τις βαθμίδες. Είναι ματαιοδοξία να θέλει κανείς να διορθώσει τη φύση του? Δεν νομίζω ότι είναι ματαιοδοξία. Σήμερα, ειδικά στον κόσμο που ζούμε, τι ματαιοδοξία. Όλοι θέλουν μια καλή εμφάνιση, έτσι δεν είναι? Και με τι αντίτιμο όμως, φορές... δηλαδή αν ήθελα... Κοίταξε να δεις. Ναι. Γιατρέ, πώς με βλέπετε? Πώς με βλέπετε. Τι θα μου κάνατε για να γίνω πιο εμφανίσιμο στη τηλεόραση? Καλώς είσαι, δεν χρειάζεται. Καλώς είσαι. Ας μην αρχίσουμε επικίνδυνες κουβέντες. Όχι, πραγματικά, ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι που το παίζουμε συνήθως με το κομπιούτερ. Έχουμε κι εμείς από αυτά τα... Ναι. Εσείς δουλεύετε με κομπιούτερ? Εμένα δεν μου αρέσει το κομπιούτερ γιατί το θεωρώ ότι παραπλανεί λιγάκι. Πώς δείχνεις σε μια πελάτησά σου πώς θα γίνει όταν της φτιάξεις τη μύτη, ας πούμε, ή όταν της τραβήξεις λίγο το... Σπάνια δείχνω, και μόνο για τη μύτη, γιατί είναι κάτι που μπορείς να δείξεις με μικρές αποκλίσεις. Έρχονται και διαλέγουν ένα αλλά σετ μύτης να δείξεις... πάει το υπαριθμό 38. Τους δείχνεις μύτη. Συνήθως καμιά φορά έρχονται και λένε θέλω αυτή είναι, ας πούμε. Έρχονται και σου χαρακτηρίζουν τη μύτη με κάποια γνωστή προσωπικότητα. Λένε, θέλω να γίνω κάπως έτσι. Θέλω μία μύτη με ρουκλάκι. Σπάνια. Κατά πολλούς αμφισβητήσιμο. Κατά αρκετούς η δική σου επιστήμη είναι τέχνη. Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε τα κοινά σημεία. Όχι μόνο η δική μου, όλη η χειρουργική είναι τέχνη. Οτιδήποτε κάνεις με τα χέρια σου είναι τέχνη. Γιατί λέμε τεχνίτη τον επιπλοποιό, γιατί λέμε τεχνίτη τον ζωγράφο, γιατί λέμε τεχνίτη τον οποιοδήποτε κάνει με κάτι. Με την ίδια θεωρία μπορώ να σε φωνάζω Μαστραντρέα. Είναι μάστορας ο γιατρός, δεν είναι? Είναι μάστορας και καλύτερα να είναι καλός μάστορας. Γιατί αλλιώς δεν είναι την καρέκλα που δεν βγήκε. Βασικά δεν μαστορεύει, δεν διορθώνει. Σαφώς. Έχω μάθει ότι χρησιμοποιείται και περίεργα εργαλεία. Δηλαδή οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί χρησιμοποιούν καλέμια, σφυράκια, μπλακ εντ ντεκ. Τα εργαλεία είναι σαν να βλέπεις συνεργείο. Έτσι δεν είναι? Βίδες, κατσαβίδια. Ό,τι έχει ένα συνεργείο. Έτσι και δεις τον χειρουργό, τον ορθοπαιδικό, να ετοιμάζεται. Τσιμέντα χρησιμοποιεί. Σηκώνεσαι και φεύγεις, ό,τι πρόβλημα κι αν έχει. Υπάρχουν ορισμένες μυθολογίες λαϊκές γύρω από τη σιλικόνη, τα εμφέματα, αυτά που κάνουν οι γυναίκες για να γίνουν ωραιότερες, όπως τα 40 lifting που έχει κάνει η Βάσια και φαίνεται. Πόσο φαίνεσαι, 22 φαίνεσαι. Μια χαρά. Τουλάχιστον. Είναι επικίνδυνη η σιλικόνη σήμερα και να ανησυχούν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που την έχουν μέσα στο στήθος τους? Όχι, βέβαια. Η σιλικόνη είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο. Γιατί τόση φασαρία όμως γύρω από τη σιλικόνη? Γιατί η φασαρία ξεκίνησε από τα γνωστά νομικά θέματα που ξεκινάνε πάντα στην Αμερική. Κάποιος κάνει μια μήνυση να πάρει 500 εκατομμύρια. Μπράβο. Και από εκεί ξεκίνησε, φτάσαν οι εταιρείες σε αδιέξοδο. Γιατί έπρεπε να πληρώνουν τεράστιες αποζημιώσεις οι εταιρείες παραγωγής. Και τελικά φτάσανε σε μια χρυσή τομή να αλλάξουν το παρασκεύασμα κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν. Να το βελτιώσουν. Όχι να το βελτιώσουν. Βασικά, μικρές βελτιώσεις γίνονται κάθε χρόνο σε όλα τα υλικά τα ιατρικά. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο δεν υπήρξε τέτοια ιστορία. Δηλαδή στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη δεν έγινε ποτέ τέτοια, φασαρία. Τι ποσοστό γυναικών σήμερα στην Ελλάδα πιστεύεις ότι έχει σιλικονάτο στήθος? Η μπάσκετ παρακαλώ. Ο Ανδρέας θα πατάει όχι μπάσκετ. Είναι δύσκολη
Κατά εκτίμηση. Η εκτίμηση. Να ξέρουμε τι πιάνουμε δηλαδή, κατάλαβες. Αν βάλουμε ότι πιθανόν κάθε χρόνο να βάζουμε γύρω στις 300 γυναίκες περίπου. Τόσο λίγο. Ναι. Όλοι μαζί οι πλαστικοί χειρουργοί, όχι εσύ. Μπορώ δεν να συμπληρώσω ιατρικό στην ερώτηση. Εσύ που είσαι, εσύ που είσαι και με άλλες μεθόδους όμως, ποιες άλλες μέθοδοι υπάρχουν για να διορθώνεται ένα στήθος? Όχι μόνο με τη σιλικόνη. Αυτό δεν αφορά τη σιλικόνη. Όχι, δεν εννοώ. Ναι. Καλά, εκείνο είναι απλώς για να το βελτιώσει το σχήμα του και το. Με νερό, με. Όχι, αυτά συμπεριλαμβάνονται σε αυτά. Ναι. Και καλά, με σιλικόνη δεν το φοβάμαι γιατί το πολύ μπορεί να το πιάσει και να είναι λίγο πιο σκληρό. Ναι. Αλλά οι Αμερικάνοι νερό, έχουν αντικαταστήσει. Να το πιάσει και να σου κάνει σκουρτ στη μούρη σαν τον νεροπίστολο. Αυτό είναι. Οι Αμερικάνοι έχουν αντικαταστήσει βασικά τη σιλικόνη. Η σιλικόνη είναι ένα μπαλονάκι, όπως αυτό το μπαλάκι, ας πούμε, που εξωτερικά έχει περίβλημα σιλικόνης. Ένα πλαστικό, έθιμα. Όχι, σιλικόνη μασίφ εξωτερικά. Και εσωτερικά έχει κάποιο μαλακό, μαλακό είδος σιλικόνης, που είναι σε ζελέ. Οι Αμερικάνοι, για να αντικαταστήσουν τότε το πρόθυμα αυτό στη φασαρία που έγινε, βάλανε ορό μέσα. Φυσικό ορό. Ναι, αντί να έχει, ας πούμε, μέσα ζελέ σιλικόνης, έχει φυσικό ορό. Περιέργως βεβαίως η χημεία η δική σου σαν επιστήμονα, σαν γιατρού, είναι τελείως διαφορετική από το ορθόδοξο σχήμα του σημερινού γιατρού που τον θέλει το γιατρό, αμήλυτο, βαρύ κλπ. Εσύ χειρουργείς. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό. Χειρουργείς με μουσική, παραδείγματος χάρη. Οι περισσότεροι γιατροί χειρουργούν με μουσική. Βέβαια. Είναι μεγάλη συντροφιά. Είναι. Σε ριλαξάρει αυτό το πράγμα. Τι ραδιόφωνο ακούς στο χειρουργείο? Gold FM. Ξέρεις πόσοι χειρούργοι, ένας συνάδελφός που μου διαφεύγει το όνομά του και άλλοι χειρούργοι από το ιατρικό κέντρο έχουν πάρει κατά καιρούς τηλέφωνο και λένε «Να είστε καλά, χειρουργούμε όλη την ημέρα με το Radio Gold». Είναι ωραία μουσική για το χειρουργείο. Είναι relax. Γιατί πιστεύω, χρειάζεται. Η κλασική μουσική δεν μου πάει εμένα. Στο χειρουργείο τη βρίσκω πολύ βαριά και σε. Απεσιόδοξη. Ναι. Θες να είναι κάτι πιο αισιόδοξο. Ούτε μπορείς να ακούσεις ροκ, ας πούμε, και να μου χειρουργείς, γιατί είναι λιγάκι φασαριώδης. Αλλά η μουσική αυτή των 60's, έτσι, είναι. Πώς είναι οι γυναίκες όταν μπαίνουν στο χειρουργείο? Ξέρουν ότι πάνε αγχωμένες. Να φτιάξουν. Αγχωμένες. Οποιοςδήποτε μπαίνει στο χειρουργείο αγχωμένος. Καταρχήν αγχώνεται μόνο με το περιβάλλον που βλέπει. Εξαρτάται. Μπορεί να κάνεις την ίδια χειρουργική πράξη. Το έχω δει αυτό σε ένα χώρο που δεν είναι χειρουργείο και να μην αγχωθεί καθόλου το άτομο. Βέβαια. Γιατί είμαστε πλέον εκτοφυλλιόδρα? Πρώτον, βιολογικά, εμφανισιακά, μας βοηθάει. Α, ναι. Έτσι. Για να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ο άνδρας των 40 είναι πολύ καλά. Ενώ η γυναίκα στα 40 αρχίζει και μπαίνει στην κατιούσα. Αρχίζει η ημερομηνία λήξεως που λέμε. Όχι λήξεως, αρχίζει και μπαίνει στην κατιούσα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Βιολογικούς κυρίως. Μπορεί να επειδή έχει κάνει και παιδιά και έχει περάσει όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και τα λοιπά, τις οποίες εμείς δεν περνάμε. Και η δικιά μας η ενηλικίωση έρχεται πολύ αργότερα από τις γυναίκες. Η δική σου και η δική μου φοβάμαι δεν έχει έρθει δεν ακόμα. Έχει έρθει γιατί ακόμα. Δεν τη συζητάμε εμείς οι δύο. Αλλά εκτός αυτού και η όλη η κοινωνία μας έχει βάλει σε πλεονεκτική θέση. Ο άντρας με ρητίδες είναι αποδεκτός. Όχι απλώς αποδεκτός. Είναι αλλά και γοητευτικός. Έτσι, μπράβο. Έχει γκρίζους σκροτάφους. Οι γυναίκες φουκαριάδες βλέπουν μια γκρίζα τρίχα, πάνε και βάφουν το μαλλί τους άλλο χρώμα την άλλη μέρα. Βέβαια έχουν αρχίσει και οι άντρες τότε. Εάν τα περισσότερα στήθη που κυκλοφορούσαν, που έχουν ανθρώπινη επέμβαση, γράφανε made by Andreas Fustanos επάνω, το made in Taiwan, made in Korea κλπ. Πόσα διάσημα στήθη θα έλεγες ότι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, δικά σου? Ναι, αρκετά. Αρκετά. Άρα τίποτα δεν καμιά είναι φορά πια όπως το έβγαλε. Καμιά φορά τα έχουμε δει και. Γυμνά. Και γυμνά σε περιοδικά. Σε περιοδικά. Και τις λέω τις βάσεις, να, αυτό το έχω. Τι? Έχω επέμβει. Αυτό και αυτό δικό μου είναι. όταν βλέπεις αυτά που έφτιαξες εσύ, φτιαγμένα δύο φορές παραπάνω από το κομπιούτερ των περιοδικών. Λες, κάτσε μισό λεπτό. Εγώ αυτό το έφτιαξα, αλλά δεν ήταν έτσι. Φαίνεται όταν έχει επέμβει το κομπιούτερ. Δεν ξέρω. Βρίσκει ότι φαίνεται. Για μένα φαίνεται. Για σένα, ναι. Για σένα που ξέρει την πραγματικότητα. Και κρυφογελά, έτσι. Άρα λοιπόν η Βάσια αυτή τη στιγμή, αν ήθελε να γράψει
έστω και τόσο σύντομα από πνευμαρεύματα, από αυτά που έχει μάθει από σένα, θα μπορούσε να κάνει best-seller. Όχι, πρέπει να σου πω ότι ο Ανδρέας είναι τρομερά έτσι επιφυλακτικός. Καμιά φορά έρχεται κάποια, ας πούμε, και μου λέει, ξέρεις, έχω κάνει αυτό, αυτή την επέμβαση στον Ανδρέα. Και τον ρωτάω και δεν μου απαντά. Παίρνει ένα περίεργο ενηγματικό ύφος και το λέω, μα ήρθε η ίδια και μου το είπε. Γιατί το κρατάς μυστικό? Δεν μιλάει πολύ για τις πελάτες του. Γιατί είναι και λίγο εξομολόγοι, δεν είναι? Δηλαδή αισθάνονται το απόρριτο. Όχι, δεν μιλάει για τις πελάτες του, δεν το συζητάει είμαι πολύ. Είμαι υπέρ του απορρίτου γενικά. Μ' αρέσει η privacy. Ποιο θα λέγεις ότι είναι το ρεκόρ που έχει καταρριφθεί τουλάχιστον από Ελληνίδα στον αριθμό πλαστικών εγχειρήσεων που είχε στη ζωή της? Θα πρέπει να ξέρεις. Έχω χειρουργήσει την ίδια γυναίκα και 4 και 5 φορές. Για το ίδιο θέμα πάντα? Όχι, για άλλα. Κόψτε μου και λίγο αυτή. Για διάφορες. Ποια είναι η πιο συνηθισμένη πλαστική επέμβαση σήμερα? Τι κάνεις περισσότερο δηλαδή όλο τον χρόνο? Στην Ελλάδα η μύτη. Η μύτη. Είμαστε λαός που χρειάζεται αρκετά να περιορίσει τη μύτη του. Η μύτη του γενικά. Ναι, είναι η μύτη στην Ελλάδα. Γι' αυτό και... Αντίθετα, αν ρώταγες τον ανάλογο γιατρό στο Λος Άντζελες, θα σου έλεγε το στήθος. Ναι, γιατί οι Αμερικάνοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο στήθος. Και οι Καλιφορνέζες ειδικά θέλουν εκπληκτικό στήθος και ακόμα κι αν έχουν περίπου καλό στήθος, πάνε και φτιάχνουν. Είναι, ας πούμε, έχουν δε το αντίθετο. Αν πας στην Βόρειο Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η αυξητική του στήθος. Αν πας στη Βραζιλία, είναι η μείωση του στήθους. Οι Βραζιλιάνες θέλουν να το εξαφανίζουν. Πιθανώς, για να μπορούν έχουν... να φοράνε και τα μικρά μαγιό. Αν έχεις πάει τα με ταγκάκια, το ιστορείο. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Είδες αυτά τα τριγωνάκια στο μαστό και το... Ξέρεις γιατί όμως, γιατί έχουν τόσο ωραίους πισινούς που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν με το στήθος τους. Ναι, όλο... Μα το σήμα κατά τεθέν της Βραζιλίας είναι ο πισινός. Καταπληκτική πισινή. Εγχειρίζονται πλαστικά υγλουτοί οι πισινοί, αναστηλώνονται, ανεβαίνουν κλπ. Δύσκολα. Είναι... Δύσκολα. Ένας πεσμένος πισινός δηλαδή είναι... Γιατί βασικά αφήνει ουλές και... Αν πας να βελτιώσεις το σημείο εκείνο του σώματος και να το γεμίσεις κάποιες ουλές... Λιποαναρρόφηση, συνηθισμένη. Η λιποαναρρόφηση δεν είναι για να ανεβάσει, είναι για να διορθώσει το σχήμα. Πολύ, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο τοπικό λίπος περισσεύων, να το αφαιρέσεις. Μπουτάκια, ας πούμε. Μπουτάκια ή τα πλαϊνά, ναι. Τα παίρνεις, τα δυνατίζεις, ας πούμε, με την λιποαναρρόφηση. Τοπικά. Αφαιρείς τα λιποκύτταρα. Πόσες ώρες χειρουργείς την ημέρα? Συνήθως γύρω στις 8. Πολύ δουλειά όμως, δεδομένου ότι η ένταση της δουλειά σου είναι... Δεν είναι, υπάρχουν και διαλύματα, έτσι, δεν πας 8 ώρες. Όχι, 8 ώρες, φούλα. Μια συνηθισμένη περίπτωση διόρθωσης μύτης, πόση ώρα κρατάει? Μια μύτη μαζί με όλα της θα κρατήσει γύρω στα 3/4, μια ώρα. Όχι πολύ πάντως. Όχι. Ποια είναι η πιο πολύπλοκη, δύσκολη περίπτωση διόρθωσης που θα κάνεις και χρονοβόρα? Δύσκολα δεν υπάρχουν, είναι θέμα χρόνου τα περισσότερα. Και πολλές φορές μπορεί να έχεις να κάνεις ένα άτομο και 2 επεμβάσεις. Οπότε θες διπλάσιο χρόνο. Δηλαδή μπορεί να κάτσεις στο ίδιο άτομο και 5 ώρες. Αλήθεια ή μπλόφα ότι σήμερα το να κάνεις τέτοιες διορθώσεις κοστίζει ένα σκάσμα λεφτά? Μπλόφα. Είναι δηλαδή για το μέσο, Σέμπα. Για το μέσο άνθρωπο εύκολο πράγμα. Καταρχήν, όλοι οι γιατροί δουλεύουν με τη μέση τάξη. Λοιπόν, είναι λάθος να πιστεύουν ότι πληρώνει η μέση τάξη να κάνουν λεφτά. Σαφώς. Πώς είναι οι πλούσιοι που θα κάνουν επεμβάσεις? Πολλά λεφτά μπορεί πιθανώς να σας τα πληρώνουν οι στάροι, οι μεγάλοι στάρ. Εγώ ξέρω ένας φίλος μου, πλαστικός χειρουργός στο Λος Άντζελες, ο τέος σύζυγος της Κορίνας της Τσοπέη, έχει χειρουργήσει Πολ Νιούμαν, Μπάρμπρα Στράισαν και έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά. Είναι δηλαδή... Δεν νομίζω ότι οι στάρ πληρώνονται. Οι στάρ τι κάνουν, σου λένε, φτιάξε με και το βγω να το πω. Οι στάρ φεσώνουνε. Οι στάρ φεσώνουνε. Όχι μόνο στις εγχειρήσεις, φεσώνουνε τα μαγαζιά με τα ρούχα, με τα παπούτσια. Το έχω ακούσει, παιδιά. Το θεωρούν υποχρέωσή σου να τους παρέχεις πράγματα δωρεάν. Το έχω ακούσει, εσύ που το ξέρεις, γιατί εγώ ακούω ότι υπάρχουν στάρ και όχι ψιλοστάρι, στο δικό του το μυαλό μόνο στάρ, αλλά στάρ, που μπαίνουν σε ταξί, λένε πήγαινε με εκεί, κατεβαίνουν, λένε ευχαριστώ και φεύγουν. Και περιμένουν τον ταξιτζή να του χαρίσει το αγόρι. Που πάνε και παίρνουν 5 μοντελάκια των 500.000 το καθένα και του κυνηγάνε μετά κάπου όπου είναι, σε κάποιο ξενοδοχείο μια επαρχιακή πόλη, για να πάρουν τα λεφτά του πίσω οι άλλοι. Και σπανίω τα παίρνουν. Έως ποτέ. Πάντως εντάξει, εσείς οι στάρ γιατροί βγάζετε περισσότερα από του στάρ ηθοποιού.
ο γιατρός, όταν είναι στο ελεύθερο επάγγελμα, έχει δυνατότητα να βγάλει γιατί δουλεύει. Βεβαίως. Παράγει κάποιο έργο. Δεν είναι μισθός. Δεν στο παραγνώρισε. Δεν είναι μισθός, ο οποίος σε καθορίζει ότι θα δουλεύεις, ξέρω εγώ, τόσες ώρες την ημέρα και θα παίρνεις έναν υπέρογκο μισθό, γιατί απλώς είσαι το όνομα τάδε. Ο γιατρός κοπιάζει για να τα βγάλει. Μπορεί. Εσείς βγάζετε λεφτά, Βασιά? Νομίζω ότι ναι, υπάρχουν χρήματα και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και χρήματα σαν αυτό που είπες. Παράλογα πολλά. Στη δική μου τη δουλειά, τελικά γίναμε όλοι λίγο πολύ ένα. Θέλω να πω τώρα πια, ένας δημοσιογράφος είναι και λίγο ηθοποιός, ένας ηθοποιός είναι και λίγο δημοσιογράφος, παίρνει και μια εκπομπή, παρουσιάζει και ένα talk show. Και γίναμε όλοι μαζί λίγο αχταρμάς, όλοι μαζί. Αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν κακό αυτό που έγινε. Μπερδεύτηκαν τα πράγματα πολύ, πέσαν πάρα πολλά χρήματα σε μεταγραφές που γινόντουσαν προσώπων από το ένα κανάλι στο άλλο. Και εγώ τρόμαξα. Είπα, τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό, τι πόλεμος είναι. Τρόμαξες ή είπες, άντε να μπω κι εγώ στις μεταγραφές? Όχι, όχι, δεν θα με ενδιαφέρει ποτέ κάτι τέτοιο. Και θαυμάζω τους ανθρώπους που μείνανε πιστοί στα κανάλια τους. Ο Τένες Κουίκ, ας πούμε, είναι χρόνια στον Αντένα και είναι σήμα κατά τεθέντου. Και ο Γιώργος ο Παπαδάκης το ίδιο. Ο Χατζη Νικολάου είναι σήμα κατά τεθέντου Μέγκα. Δεν έχουν φύγει και δεν παίξαν αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι, νομίζω, πολύ πρόσκαιρο και κάποια στιγμή φθήρει. Ας πούμε, στη δικιά μας τη δουλειά, είναι κάποια αισθητικός, διατηρεί ένα Ινστιτούτο. Πας εσύ, σου περιποιείται το πρόσωπο και εκεί σου πετάει, ας πούμε, να σου πω και έναν καλό γιατρό να πας να φτιάξεις το τάδε. Να σου φτιάξει μια δεύτερη μύτη. Σε στέλνει στο συγκεκριμένο γιατρό και παίρνει ποσοστά από 30-40% της αμοιβής του γιατρού. Και αν μένει ο γιατρός είναι. Και δεν συμβαίνουν μόνο στην αισθητική χειρουργία, συμβαίνουν σε όλη την ιατρική. Μήπως η υπερκατανάλωση της εποχής μας δημιουργεί περισσότερα θύματα αυτών των επιτίδιων? Βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι μία μεγάλη μερίδα, ας αφήσουμε την πλαστική, το οποίο η πλαστική είναι, πιάνει μόνο ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε να κάνουν κάτι, είναι επιλογή τους, έτσι. Πιστεύω ότι και δημιουργούμε και αρρώστους. Δηλαδή είναι μία εποχή που δημιουργούμε αρρώστους για να μπορεί να στηρίζεται ολόκληρη η ιατρική οικονομία, η οποία έχει γίνει πλέον βιομηχανοποιημένη. Και από πίσω υπάρχουν οι εταιρείες οι οποίοι φτιάχνουν τα φάρμακα, τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα πουλάνε και μετά πρέπει να γίνει απόσβεση αυτών. Άρα πώς θα γίνει απόσβεση? Πρέπει να έχουμε αρρώστους. Διάβαζα κάπου ότι στην Αμερική παραδεχθήκανε ότι το 30% αυτών που έχουν υποβληθεί σε bypass δεν έπρεπε να έχουν υποβληθεί. Βέβαια, μεγάλο σκάνδαλο τελευταίο και στην Ελλάδα. Βηματοδότες που δεν χρειαζόντουσαν μόνο και μόνο για να... Όλα αυτά τι είναι? Για να γίνει απόσβεση αυτών των επενδύσεων οι οποίες έχουν γίνει μέσα στην ιατρική.